Μια ζεστή αγκαλιά άνοιξε τις προηγούμενες ημέρες ο Δήμος Λαγκαδάς στο χαμόγελο του παιδιού. Τι ακριβώς έγινε? Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία δείχνει στην πράξη πώς η ιδιωτική πρωτοβουλία, η αυτοδιοίκηση και ένας μεγάλος ανθρωπιστικός οργανισμός όπως το χαμόγελο του παιδιού μπορούν να πετύχουν κάτι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Είναι λοιπόν το πρώτο θερινό σπίτι για το οποίο εγκαινιάζεται στην περιοχή μας, το Δήμο Λαγκαδά. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το χαμόγελο του παιδιού. Σε ποιο χωριό έγινε συγκεκριμένα? Στις Πέντε Βρύσες. Στις Πέντε Βρύσες, την Πέμπτη που μας πέρασε. Ακριβώς. Εκεί ήταν ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, ο κ. Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του ομίλου Μασούτης, ο Γιάννης Μασούτης, ο διευθύνων σύμβουλος μάλλον. Και βέβαια και ο Δήμος Λαγκαδά, όπου όλοι μαζί γιορτάσαμε και ήταν μια γιορτή. Υποδεχτήκαμε αυτά τα μικρά παιδιά στο Δήμο Λαγκαδά. Από σήμερα είναι συμπολίτες μας, όποτε θέλουν, είτε κατά διαστήματα είτε και συνέχεια. Όπως υπάρχει μια πρόκληση αργότερα, θα μένουν σε εκείνο το σπίτι, θα συμμετέχουν στις δράσεις του Δήμου Λαγκαδά. Ένας υπέροχος χώρος, όπως είδα και τη φωτογραφία που προηγουμένως πέρασε στο τρέιλερ, ένας υπέροχος χώρος που με την στήριξη του ομίλου Μασούτη, αλλά και της Χένκελ, μιας μεγάλης εταιρείας, αλλά και με την διάθεση του Δήμου Λαγκαδά, με τα συνεργεία του, με όποιο τρόπο μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό, είτε με τις κοινωνικές υπηρεσίες και με τη βοήθεια των συλλόγων των Πέντε Βρυσών και της Όσας. Από σήμερα, αυτή η κοινή συνεργασία, από σήμερα μάλλον από την Πέμπτη, παίρνει σάρκα και οστά. Βλέπουμε μετά από την τελετή εγγενείων, το κόψιμο της κορδέλας. Και από τη δράση μπροστά στο σπίτι. Είναι ένας υπέροχος χώρος, όπου θα φιλοξενεί 15 παιδιά. Και αυτό βέβαια είναι μια πρακτική, μία από τις πολλές πρακτικές που δείχνουν και το κοινωνικό προφίλ του Δήμου Λαγκαδά. Πάντα στη συνεργασία, όπως είμαι εδώ με τον Μασούτη και με το χαμόγελο. Από εκεί πέρα ο Δήμος Λαγκαδά. Εμπράχτως. Ωραίο σπιτάκι, βλέπουμε και το εσωτερικό του χώρου. Είναι πανέμορφο. Κάθε τι είναι με λεπτομέρεια, σε συνεργασία με παιδοψυχολόγους, με αρχιτέκτονες, ώστε να νιώθουν ένα φιλόξενο περιβάλλον. Έχει έξω αθλητικούς χώρους, έχει παιδικές χαρές. Όπως βλέπετε στο βάθος, έχει γήπεδο 5x5. Ένας χώρος φτιαγμένος για παιδιά, με πολύ αγάπη. Να έρχονται εκεί στο βουνό, να αλλάζουν τον αέρα τους, έτσι δεν είναι? Έχει να υιοθετηθεί αλλάξουν αυτή περιβάλλον. Η δράση, ναι, και είναι σημαντικό να το πούμε ότι πέρα από το Δήμο έχει υιοθετηθεί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, οι οποίοι εκείνη τη μέρα προσέφεραν έτσι μια δεξίωση. Αλλά σας το λέω ότι ήδη υπάρχει μια συνεχή δράση και μια στήριξη στις δραστηριότητες του χαμόγελου του παιδιού. Τώρα βλέπουμε τοπικά ακόμα πιο έντονα. Και για μας αυτό εδώ είναι ένα πρώτο βήμα. Για αυτή την συνεργασία, η οποία τώρα ξεκίνησε για το συγκεκριμένο σπίτι, σας το είπα ότι θα απορροφηθούν αυτά τα παιδιά σε όποιες από τις δράσεις του Δήμου θέλουν να απασχοληθούν, είτε το καλοκαίρι είτε τους χειμερινούς μήνες. Και βέβαια είναι μία ακόμα πτυχή της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Λαγκαδά, που είναι η προτεραιότητά μας αυτή εδώ την πενταετία και ξεδιπλώνεται και με τα 1200 Παρακαλώ. Ναι, να μείνουμε στην κοινωνική πολιτική και θα ήθελα να πάω στα σχολικά γεύματα που βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει από τις δικές σας περιοχές, ξεκίνησε από τη Βόλβη, σε εσάς, στις άλλους δήμους. Εμείς το διεκδικήσαμε και είμαστε περήφανοι διότι το πήραμε από το μηδέν, καθώς δεν ήμασταν σε αυτούς τους δήμους που ήταν ενταγμένοι. Στείλαμε επιστολή στον Πρωθυπουργό, επικοινωνήσαμε το γραφείο του Πρωθυπουργού με την υπεύθυνη κυρία Νοτοπούλου στη Θεσσαλονίκη. Το αίτημά μας έγινε δεκτό και πλέον όλα τα παιδιά, τα 2.300 παιδιά του πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπει το πρόγραμμα, είτε μέχρι, από το τέλος χρονιάς φέτος, είτε από την καινούργια σχολική χρονιά, θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα που θα είναι και μια ανακούφιση οικονομική για όσες οικογένειες έχουν τέτοια ζητήματα. 2.300 γεύματα λοιπόν. Ναι, είναι για όλα τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσα αντιλώσαν συμμετοχή, αλλά και παράλληλα, ξέρετε ότι μέσα στην καθημερινότητα αυτό το γεύμα και χρόνο και χρήμα θα εξοικονομεί για την οικογένεια και είναι μια κοινωνική παροχή που εμείς τη χαιρετίζουμε θετικά και αναμένουμε την άμεση έναρξη του προγράμματος. Όπως σας είπα, είτε στο διχρονικό διάστημα που απομένει μέχρι το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς. Για πόσο χρονιάς. Καιρό είναι αυτό, κύριε Παραγιάννη? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι θα είναι σε ετήσια βάση και θα ανανεώνεται. Ας δούμε πώς θα τρέξει πιλωτικά φέτος, αν θα προλάβουν. Αλλιώς από το Σεπτέμβριο πιστεύω ότι θα καλύψουν σίγουρα την επόμενη σχολική χρονιά. Και βέβαια αυτό είναι μια κυβερνητική στρατηγική και θεωρώ ότι αν ξεκινήσει έτσι θα συνεχιστεί. Είμαστε στα πιλωτικά αυτά σχολεία που σε όλη την Ελλάδα έχουν επιλεγεί. Και εδώ που τα λέμε είναι χρήσιμο το πρόγραμμα, αλλά ο Πρωθυπουργός αυτό το πρόγραμμα το προανήγγειλε από το Δεκέμβριο και έχουμε φτάσει στο Πάσχα. Δηλαδή η σχολική είναι χρονιά αλήθεια. Τελειώνει. Θα κλείσει για 15 μέρες το σχολείο και μετά μένει ένας μήνας μεταβίας καθαρός για. Εμείς δεν θα το φάσουμε. Όταν κάτι το ανακοινώνει, δηλαδή το Δεκέμβριο, το κάνει το Γενάρη. Από δεν, είναι, δεν το κάνει το Μάη. Από ό,τι πληροφορήθηκα, η διαγωνιστική διαδικασία ήταν αρκετά πολύπλοκη και αυτό πιστεύω ήταν και η αιτία της καθυστέρησης. Δεν θα πω εμπλοκής. Αυτό που εμείς ζητούμε και θεωρώ ότι είναι και αυτονόητο είναι να ξεκινήσει η λειτουργία αυτού του προγράμματος. Θα ξεκινήσει.
Πριν από μερικές μέρες είδαμε το λέω αυτό με βεβαιότητα, γιατί πλέον πήρε σάρκα και οστά και νομικά. Δημοσιεύτηκε σε φιλοφημερίδα της κυβέρνησης το πρόγραμμα αυτό εδώ. Κατά συνέπεια, δεν μένει τίποτα άλλο παρά το διαδικαστικό κομμάτι. Για εμάς, είτε ξεκινήσει Μάιο-Ιούνιο, εφόσον ξεκινήσει και το Σεπτέμβριο ακόμα και διασφαλιστεί ότι είναι όλη η σχολική χρονιά, είναι το ίδιο ακριβώς. Το χαιρετίζουμε. Αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την έναρξή του. Θα αποτελέσει μια ανακούφιση και μια μεγάλη ευκολία για όλες τις οικογένειες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπει το πρόγραμμα. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι αυτό εδώ είναι μια εξωτερική, ας πούμε, στήριξη στις κοινωνικές δομές του Δήμου. Εμείς εσωτερικά έχουμε πολλές δράσεις παράλληλες που τρέχουν, είτε λέγεται κοινωνικό φαρμακείο, είτε λέγεται κοινωνικό παντοπολείο. Πρόσφατα διανύαμε και μέσω του ΤΕΒΑ, στη συνεργασία με την περιφέρεια, 2.000 περίπου δέματα σε άπορες οικογένειες. Σε περιοδικά διαστήματα διανέμουμε 1.300 περίπου δέματα σε οικογένειες. Έχουν διανεμηθεί λοιπόν ακριβώς, τα μετάση, θέματα τώρα εν όψη του Πάσχα. Μετάση και στόχευση αυτό να το κάνουμε σε μηνιαία βάση, μόλις το καταφέρουμε, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο απαιτείται. Είναι μεγάλες οι ανάγκες στο Δήμο σας και θέλετε να το κάνετε σε μηνιαία βάση αυτό, κύριε Καραγιάννη? Είναι μεγάλες. Και από την άλλη, σκεφτείτε ότι ξεκινήσαμε μια βάση 700 οικογενειών πριν από 2,5 χρόνια και σήμερα έχουμε πάει στις 1.300. Έχουν διπλασιαστεί λοιπόν μέσα στην κρίση οι οικογένειες. Οι ανάγκες είναι μεγάλες. Και έχετε και μια δραστήρια Μητρόπολη εκεί που κάνει τα συσίδια. Η Μητρόπολη καθημερινά προσφέρει περίπου στα 500 συσίδια, μια μεγάλη προσφορά από την Μητρόπολη. Πρόσφατα είχαμε και μια πρώτη κοινή δράση. Είναι η έναρξη μιας άλλης μεγάλης θεσμικής συνεργασίας Μητρόπολης και Δήμου Βλαγκαδά. Μοιράσαμε συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό και τον φιλανθρωπικό οργανισμό της Αρχιεπισκοπής 1.000 μπουφάν σε οικογένειες, σε παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο μας, από την δωρεά του, από την αποστολή. Και παράλληλα και μια σειρά από γεύματα στις 500 οικογένειες της Μητρόπολης, πάλι και αυτά δωρεά της αποστολής. Αυτά είναι μια κοινή δράση. Και η επόμενη δράση, την οποία θεωρητικά την έχουμε ξεκινήσει, το ΚΕΠ Υγείας, ένας πρότυπος θεσμός που εφαρμόζει σε 14 δήμους πανελληνίως για την παροχή συμβουλευτικής ιατρικής, αλλά και γράψιμο συνταγών, ώστε να εξυπηρετούμε το δημότη κάθετα και μερικές φορές πιο γρήγορα από άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας. Αυτός ο χώρος αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η ανέβρεσή του και πιστεύουμε ότι μέσα στο 2017 θα είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε στο κέντρο του Λαγκαδά και ένα νέο θεσμό. Κοινωνικό πρόσωπο λοιπόν για μας είναι η προτεραιότητα και νομίζω είναι το αυτονόητο. Υπάρχει πρόβλημα στον χώρο της υγείας? Μένω λίγο στο τελευταίο θέμα που αναφερθήκατε. Στο Δήμο Λαγκαδά αυτή τη στιγμή λειτουργούν στο Σοχό, στο Ζαγκλιβέρι και στο Λαγκαδά τα κέντρα υγείας. Προφανώς ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Είναι στελεχωμένα, υπάρχουν κάποια ζητήματα λειτουργικότητας, έχουμε κάνει παρεμβάσεις προς τους φορείς. Έχουμε ιδιαίτερα ζητήματα σε περιφερειακά αγροτικά ιατρία, είτε με μετακινήσεις είτε με την λειψανδρία ιατρών. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την εξυπηρέτηση του πολίτη κάθετα και πιο γρήγορα. Δεν είναι στην αρμοδιότητά μας υγεία, όμως όπου μπορούμε να παρεμβούμε θα το κάνουμε προκειμένου να μην εξυπηρετεί το πολίτης. Και σκεφτείτε είναι ότι και ένας μεγάλος δήμος με μεγάλες αποστάσεις, δηλαδή έχετε ιδιαίτερα θέματα εμείς, εσείς που δεν τα έχουν άλλοι δήμοι. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε καθημερινά είναι να προσπαθούμε να μην έχουμε αυτή την άσκοπη μετακίνηση των πολιτών και την ταλαιπωρία. Δυστυχώς πολλές φορές η κεντρική πολιτεία δεν αντιλαμβάνεται πόσο χρονοβόρο και πόσο δαπανηρή είναι μια μετακίνηση και δεν αντιμετωπίζει, δεν αγγίζει τα προβλήματα δήμων σαν των δικών μας, που είναι πάρα πολύ, είναι πάνω από το μισό περιφερειακό δήμο με μεγάλες αποστάσεις, όπου πολλοί χρειάζεται να κάνει μία ή δύο ώρες ή μισή ώρα, να ξοδέψει λεφτά για να έρθει στην έδρα του Δήμου. Σας το λέω με την εγκύκλιο που ταλαιπωρεί εδώ και πολλούς μήνες τους πολίτες, καθώς για να πάρουν ένα πιστοποιητικό που αφορά ληψιαρχικά δεδομένα, θα πρέπει να απευθυνθούν στην κεντρική έδρα του Δήμου και όχι να το πάρουν από τις δημοτικές ενότητες. Αυτό ή εναλλακτικά μέσα από τα ΚΕΠ. Μα δεν έχουμε σε όλο το Δήμο ΚΕΠ και ανθρωπίνως αδύνατο κάτι τέτοιο. Αυτή η εγκύκλειος λοιπόν έχει σχεδιαστεί και έχει υπογραφεί από κάποιους ανθρώπους, δεν μιλάω κυβερνητικούς, υπηρεσιακούς παράγοντες, που δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει απόσταση και πόσο θα ταλαιπωρηθεί μία γιαγιά από την Ξυλόπολη να έρθει να πάρει ένα πιστοποιητικό από το Λαγκαδά, καθώς δεν της επιτρέπει να το πάρει αυτό από τη δημοτική ενότητα. Σας λέω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Όλα αυτά είναι ζητήματα που μας απασχολούν. Προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες, να μηδενίζουμε τις αποστάσεις. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα σε ένα Δήμο με 1,5 εκατομμύρια στρέμματα, σε ένα Δήμο που τα λειτουργικά του θέματα είναι
Ξεκινάνε ό,τι αφορά τη γη, το νερό, θέματα που άλλοι δήμοι από το Δήμο. Και ένα Δήμο που δοκιμάστηκε στις παγωνιές του Γενάρη. Είχατε πολύ μεγάλες ζημιές εκεί. Ίσως από τις μεγαλύτερες Πανελληνίως. Από τις μεγαλύτερες Πανελληνίως, δηλαδή τα σχολεία σας είχαν γίνει, ήταν σε κακή κατάσταση. Κατεστράψαν όλα τα συστήματα θέρμανσης. Τώρα πάνω... όλα εντάξει, όλα λειτουργούν κανονικά. Τώρα έχει βέβαια τελειώσει αυτή εδώ η περίοδος, αλλά όταν χρειάζεται να κάνεις παρεμβάσεις σε 80 σχολικά κτίρια, αντιλαμβάνεστε. Τι κόστος υπήρχε. Πόσο σας κόστησε, εκεί ήθελα να καταλήξω. Υπολογίζουμε πάνω από 100.000 ευρώ αυτή η ζημία του χειμώνα. Με ίδια κεφάλαια έγιναν, είχατε προφανώς, κάποια βοήθεια. Προφανώς. Όχι, δεν υπήρξε για μας επιχορήγηση. Προφανώς κάποιοι άλλοι δήμοι, και δεν το λέω ειρωνικά, το λέω έτσι. Ήταν πιο τυχεροί. Δεν ξέρω πώς να το πω μάλλον. Μπορώ να το λέω και ειρωνικά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, γίναν πάντως όλες οι ζημιές. Βρέθηκε ο τρόπος και αποκαταστάθηκαν με δικά σας κεφάλαια. Και μια που δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ήταν κατεπίουση. Μα δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν τα σχολεία. Θυμάμαι όμως τι είχαν τις πάσεις. Καλοριφέρει, τις σωληνώσεις. Ήταν σε κακό γάλι. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο έγινε ήταν ανθρωπίνως. Πέρα από τα όρια της ανθρώπινης λογικής. Τρέξαμε, τα ολοκληρώσαμε. Ένα τεράστιο δίκτυο και θεωρώ ότι οι πολίτες το αξιολόγησαν θετικά. Κύριε Καραγιάννη, μια που μιλάμε για τα σχολεία, βλέπουμε ότι την περίοδο αυτή τρέχεται και ένα πρόγραμμα της ανακύκλωσης στα σχολεία. Δίνεται μια έμφαση στην ανακύκλωση, στις μικρές ευαίσθητες ηλικίες των μαθητών, που καλό είναι να ξεκινούν και αυτοί έτσι, αυτή τη δραστηριότητα. Είχε απόδοση αυτό το πρόγραμμα, πώς το χειριστήκατε? Να σας πω πριν την ανακύκλωση, επειδή είπατε για τα σχολεία, και να φύγω αμέσως από εκεί, ότι 5 Μαΐου εγκαινιάζουμε μια σχολική μονάδα στο Δήμο μας, ένα σχολείο το οποίο μετά από 2,5 χρόνια ολοκληρώσαμε, στο Ηράκλειο της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά, ένα καινούριο σχολείο. Το οποίο είναι ένα από τα μεγάλα έργα που έχουν γίνει αυτά τα 2,5 χρόνια. Και παράλληλα είμαστε κοντά να εντάξουμε και άλλα σχολεία στο ΕΣΠΑ. Αυτό όμως τι είναι σχολείο κάτι είναι, τι σχολείο. Αυτό είναι δημοτικό σχολείο. Και είχε ξεκινήσει το 8 να κατασκευάζεται, τη προηγούμενη μου θητεία στο Δήμο Λαγκαδά. Είχε σταματήσει από το 10 έως το 14. Το ξεκινήσαμε ξανά σε συνεργασία με την περιφέρεια. Θα το εγκαινιάσει ο Περιφερειάρχης ο κ. Τζικώστας από την πρώτη στιγμή. Πίστευε σε αυτό το έργο και σήμερα ολοκληρώνεται. Ήδη χρησιμοποιεί το σχολείο. Έχει αρχίσει. Είναι εκμεταλλεύσιμο από το σχολείο και λειτουργεί κανονικά, όμως θα έχουμε και τα επίσημα εγγένειά του. Πρόγραμμα ανακύκλωσης. Ο Δήμος μας στα τελευταία 2,5 χρόνια έχει ανεβάσει 100% τα ποσοστά του στην ανακύκλωση. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πιστέψαμε εξ αρχής, που πέρα από την εξοικονόμηση πόρων, καθώς είναι πολύ λιγότερα τα απορρίμματα που πηγαίνουν στο χυτά, έχει περιβαλλοντολογική διάσταση, έχει εκπαιδευτική διάσταση. Και για μας το επίκεντρο αυτής εδώ της εκπαίδευσης ήταν και είναι τα παιδιά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του προγράμματος, ξεκινήσαμε, η τελευταία μας δράση ήταν η διανομή, ζητήσαμε την ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης και μας προμήθευσε 2.500 σακούλες, οι οποίες περιβαλλοντολογικής χρήσης, για η μπλε σακούλα η γνωστή για το ανακυκλώμενο απόρριμα, το οποίο την μοιράσαμε σε όλα τα παιδιά των δημοτικών σχολείων, μαζί με καλέσθητα έντυπα, όπου μέσα εκεί ενημερώναμε τα παιδιά. Αλληλοεπιδρώντας μαζί τους, αλλά και πάντα προσδοκώντας ότι αυτή η ενημέρωση θα περάσει και στους γονείς για τα ωφέλη της ανακύκλωσης. Τους ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης, τα πολύ θετικά αποτελέσματα της ανακύκλωσης του Δήμου μας. Και βεβαίως τα καλούσαμε να γίνει αυτή η δράση. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκινητικό το να βλέπω από την επόμενη μέρα τα παιδάκια να παίρνουν τη σακούλα γεμάτη. Κάναμε και διαγωνισμούς ανακύκλωσης στα σχολεία. Αλλά να βλέπει σε διάφορε γωνίε του Δήμου το παιδάκι με την μπλε σακούλα να πηγαίνει και τα ρίχνει στο νησί. Αυτέ είναι οι ηλικίε που μαθαίνει κανεί και καλά σπέρνεται σε αυτήν και την και επηρεάζει και του γονεί. Γιατί επηρεάζει. Όταν το παιδί ανακυκλώνει και ο γονιό θα το κάνει. Δεν σα το κρύβω ότι τα αποτελέσματα είναι 100% αύξηση τη απόδοση ανακύκλωση στο Δήμο μα. Έχουμε βάλει παντού μπλε κάντου, εκεί που πρέπει και με βάση τη στατιστική αλλά και με βάση μελέτε. Απαιτείται. Έχουμε πάει σε άλλες δράσεις ανακύκλωσης, πέρα από την κομποστοποίηση, πέρα από τους κόδωνες στους κάδους για το γυαλί. Πρόσφατα κάναμε και μια νέα συνεργασία, τοποθετώντας 50 κάδους για ανακύκλωση υφασμάτων, παλαιών ρούχων, σε διάφορες περιοχές του Δήμου, στοχευμένα, προκειμένου να ανακυκλώσουμε και αυτά τα υλικά. Όλα αυτά εδώ είναι δράσεις που, σας το είπα, πέρα από την παιδευτική τους διάσταση, το κυριότερο απ' όλα είναι φιλικές προς το περιβάλλον και δείχνουμε την αγάπη μας και προς το τόπο και προς το περιβάλλον. Μιλήσατε πριν για το σχολείο που θα γενιαστεί τις επόμενες ημέρες, το οποίο, όπως είπατε, έτσι είχε κάποια προβλήματα στο παρελθόν. Για 4 χρόνια είχε σταματήσει από την προηγούμενη διοίκηση. Κάποια προβλήματα στο Δήμο σας όμως σε προηγούμενες διοικήσεις έχουν εντοπιστεί και σε άλλους τομείς. Και μιλώ για τη νέα τρύπα 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Λαγκαδά. Αφορά παλιότερες διοικήσεις, όχι κοιτάξτε, την δική σας κοιτάξτε, διοίκηση. Θέλω το σχόλιο σας. Είναι μια περίοδος η οποία αφορά
Ήμουνα δήμαρχος τότε και επειδή το ζήτησα να, ακριβώς να μάθουμε κι εμείς τι ακριβώς πληροφορείται, άλλωστε βέβαια δεν ήμουν πρόεδρος στην επιχείρηση, θεωρώ ότι. Ήταν επί δικής σας δημαρχίας τότε. Ναι, βεβαίως. Αυτή εδώ η περίοδος έχει διερευνηθεί από οικονομικούς επιθεωρητές, γιατί εντάξει, κατά ψέματα, καλό είναι να υπάρχουν οι έλεγχοι και ευπρόσδεκτοι είναι και, έχουν, και να βγάζουν και αποτελέσματα. Και σας ενημερώνω ότι υπάρχει πόρισμα το οποίο εκείνη την περίοδο δεν προκύπτει κάποια οικονομική ζημία. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι αυτή η καταγγελία βεβαίως και ευπρόσδεκτο να διερευνηθεί, πλην όμως έχει ήδη διερευνηθεί και υπάρχει πόρισμα οικονομικών επιθεωρητών που ξεκαθαρίζει ότι τα χρόνια αυτά δεν υπήρξε κάποια υπεξαίρεση ή κάποιο άλλο αδίκημα. Τώρα, εμείς είμαστε πάντα στη διάθεση και της ελληνικής δικαιοσύνης και της πολιτείας για κάθε είδους έλεγχο, είναι ευπρόσδεκτος, αλλά έστω και αν είναι αυθαίρετο να πω κάτι τέτοιο, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Σας πρέπει να πληροφορήσουμε όλους αυτούς οι οποίοι διάβασαν την καταγγελία και εμείς έκπληκτοι διαβάσαμε ότι η συγκεκριμένη περίοδος έχει ελεγχθεί και υπάρχει πόρισμα που δεν καταλήγει σε κάποια οικονομική ζημία. Τώρα, προφανώς κάποια καταγγελία υπήρξε και στα πλαίσια αυτής εδώ της καταγγελίας υποχρεούται η ελληνική δικαιοσύνη, είτε η καταγγελία είναι επώνυμη, είτε ανυπόγραφη, είτε ανώνυμη, να τη διερευνήσει. Η διερεύνηση όμως είναι μια διαδικασία η οποία είναι προηγούμενη της οποιασδήποτε ποινικής δίωξης. Άρα, εμείς θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια, όμως όφυλα να πω αυτά τα πράγματα προς, και καλά κάνετε και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή εδώ την ερώτηση, διότι με αυτόν τον τρόπο διευκρινίζεται και κάτι το οποίο απασχολεί και τους δημότες, καθώς ήταν να το φως της δημοσιότητας την Παρασκευή, νομίζω, αυτό εδώ το, αυτή εδώ η πληροφόρηση, και θεωρούμε ότι είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Δεν υπάρχει κάτι, έχει ελεγχθεί, ευπρόσδεκτος όμως και ο νέος έλεγχος, άλλωστε αυτή είναι η διαδικασία των ελέγχων, να βγάζουν αποτελέσματα.